Την κορυφαία πολυβραβευμένη Γαλλίδα αστροφυσικό Φρανσουάζ Κόπς, που επί δεκαετίες ερευνά το άγνωστο σύμπαν, υποδέχτηκε το ΙΤΕ Κρήτης. Πολυγραφότατη και διεθνώς αναγνωρισμένη, έχει ερευνητικά εξειδικευτεί στους γαλαξίες και τις μαύρες υπερμαζικές τρύπες. Μιλώντας στην Κρήτη TV, αναφέρθηκε στον άγνωστο μέχρι στιγμής μηχανισμό που μπλοκάρει τη γέννηση αστεριών, τονίζοντας πως οι σημαντικότατες πρόσφατες αποκαλύψεις από το σύμπλεγμα τηλεσκοπίων ΑΛΜΑ μπορούν ίσως στο μέλλον να δώσουν απαντήσεις. Τα σχέδια για το μέλλον είναι να βελτιώσουμε την ευκρίνεια της φωτογραφίας με την οποία θα πάρουμε την μαύρη τρύπα και να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το μηχανισμό με τον οποίο εξφενδονίζεται αυτή η ύλη προς τα έξω. Με μεγάλη χαρά συνεχίζουμε την παράδοση των τελευταίων ετών να διοργανώνουμε την εκδήλωση ομιλία προς τιμή του Νίκου Κυλάφη, ενός από τους προτεργάτες για την ίδρυση του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ. Αισθάνομαι ότι τα χρόνια που είμαι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ δεν έκανα τίποτα παραπάνω από το καθήκον μου. Επομένως, δεν αισθάνομαι ότι μου αξίζει τέτοια τιμή. Η Γαλλίδα καθηγήτρια ήταν η τιμόμενη ομιλήτρια στην τέταρτη ετήσια διάλεξη Νικόλαος Κυλάφης, που φέρει το όνομα του ομότιμου καθηγητή που έπειτα από 35 χρόνια επιστημονικής και διοικητικής προσφοράς οδήγησε στην ίδρυση του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ το 2018. Ο ίδιος έστειλε το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα, τονίζοντας πως η νέα γενιά επιστημόνων είναι ακόμη καλύτερη. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γαλλίδα αστροφυσικός, που δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της. Συνάντησε ερευνητές του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ και εντυπωσιάστηκε με το εύρος των θεμάτων με το οποίο ασχολούνται και την ποιότητα των θεμάτων. Και αυτός είναι και ο στόχος του Ινστιτούτου Αστροφυσικής, μέσα από τη συγκεκριμένη διάλεξη διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες να εμπνέουν τις νεότερες γενιές στη βάση των επιτευγμάτων που τα τελευταία χρόνια τρέχουν ταχύτατα στη θεωρητική αστροφυσική και κοσμολογία.